Ξεκινούν και φέτος οι ρήψεις εμβολιακών δολωμάτων για την λύσα των κόκκινων αλεπούδων στον Εύρο. Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, ο αντιλυσικός εμβολιασμός δεν θα διενεργείται σε κατοικημένες, αστικές και επηρεαστικές περιοχές με μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες και άλλα. Θα γίνονται ρήψεις 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας, ενώ οι ρήψεις θα επεκτείνονται κατά περίπτωση σε απόσταση ακτίνας 50 χιλιόμετρων γύρω από το σημείο εντοπισμού νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη περιοχή εμβολιασμού. Θα ήθελα πάλι να σας ενημερώσω ότι και για την άνοιξη του 2020, στις 12, 13 και 14 του μήνα, θα ξεκινήσει πάλι η ρήψη από αέρος εμβολίων δολωμάτων για τον εμβολιασμό της άγριας πανίδας, κυρίως των κόκκινων αλεπούδων, κατά της λύσας. Γι' αυτό πάλι ενημερώνουμε όλους τους πολίτες της περιοχής μας ότι αυτό το διάστημα, αν σε τυχόν πεζοπορίες μέσα στα δάση ή στις αυλές τους κάτοικοι οικισμών που μπορεί κάποιο εμβόλιο να πέσει στην αυλή τους, δουν ένα σκεύασμα που γράφει «Προσοχή, δεν αγγίζουμε», όντως δεν το αγγίζουν, το αφήνουν εκεί που βρίσκεται και επικοινωνούν με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες προκειμένου να το συνελέξουμε στα τηλέφωνα 25513, 57190, 57191 και 57189. Σε ό,τι αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, συνίσταται στους πολίτες, αν βρουν μπροστά τους κάποιο εμβόλιο δόλωμα, να αποφύγουν την επαφή με αυτό, ειδικά με γυμνά χέρια. Επισημαίνουμε ότι ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος, είναι ένα μέτρο για να μην εισέρθει το νόσημα της λύσας στην περιοχή μας. Οπότε παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους προσοχή όταν κινούνται μέσα στα δάση ή σε αγροτικές περιοχές. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την εταιρεία που κάνει τις ρήψεις, από το αεροπλάνο δηλαδή, να μην πέσουν δολώματα μέσα σε οικισμούς ή σε σπίτια ή σε κατοικημένες γενικότερα περιοχές. Όμως κάποιες φορές, επειδή οι ρήψεις γίνονται από αρκετά ψηλά με κάποια ρεύματα αέρος, ίσως κάποια από αυτά πέσουν σε κάποια κατοικημένη περιοχή. Αν κάποιος πολίτης έχει έρθει σε επαφή ή κατά λάθος πιάσει το συγκεκριμένο δόλωμα που μοιάζει σαν σοκολατάκι, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι άμεσα να επικοινωνήσει είτε με τη Διεύθυνση Υγείας, είτε με το γιατρό του και μετά με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για περαιτέρω διευκρινήσεις και συμβουλές. Σε περίπτωση επαφής με το εμβόλιο δόλωμα με γυμνά χέρια, ο πολίτης θα πρέπει να μεταβεί άμεσα σε μονάδα υγείας. Σε περίπτωση άλλωστε που κάποιος σκύλος έχει προσλάβει το δόλωμα στο στόμα του, ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσει να το απομακρύνει, αλλά να προτρέψει το σκύλο να το αφήσει. Τα σκυλιά που πολλές φορές των κυνηγών, είτε κυνηγόσκυλα, είτε σκυλιά οικόσιτα τα οποία τα βγάζουμε μια βόλτα, δαγκώσουν ένα τέτοιο δόλωμα, δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο ζώο κανένα. Απλώς δεν πρέπει να πανικοβληθεί ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου και να προσπαθήσει να βγάλει το δόλωμα από το στόμα του ζώου. Να το αφήσουμε να το φάει. Μετά απλώς με γάντι θα ξεπλένουμε καλά τη μουσούδα του και για 2-3 μέρες δεν θα έρθουμε σε επαφή με το σύελο ή με το κάτωπτρο το ρινικό και το στόμα του ζώου μας.